Κλείνοντας όμως για τώρα, να έρθουμε και στα καθημάς με μια κουβέντα για το τι σημαίνει αυτή η υπόθεση με τα πρόστιμα στις τράπεζες και τι πρακτικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Τρικυμία στο ποτήρι είναι όλο αυτό το πράγμα, διότι αφορά πρώτον μια περίοδο πολύ πιο πίσω. Ήταν γύρω στο 18 που έκανε την έρευνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Καλώς την έκανε. Κάλλιστα έβαλε τις ποινές που είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού σε μακρές συζητήσεις γινόντουσαν τους τελευταίους μήνες με τις τράπεζες, να δεχτούν την ποινή, να μην την αμφισβητήσουν και να πάνε παρακάτω. Όμως δεν αφορά και τόσο όσο νομίζουμε εμάς που έχουμε τις συναλλαγές και παρατηρούσαμε ότι το κόστος των συναλλαγών αυτών μεγάλωνε συνεχώς και έχει ήδη μεγαλώσει πολύ και μόνο τελευταία κάναν κάποιες κινήσεις να το περιορίσουν. Αφορά κυρίως όσους έπαιρναν λεφτά με κάρτες, σύγχρονα δηλαδή μετρητά, με κάρτες που δεν είχαν εκδοθεί στην Ελλάδα, δηλαδή τουρίστες, και κάποιους που έπαιρναν λεφτά από τη μία τράπεζα, από το ATM που ήταν εγκατεστημένο μπροστά στη μία τράπεζα, ενώ η κάρτα τους είχε εκδοθεί από μία άλλη τράπεζα. Αυτό το τελευταίο ήταν εξαιρετικά παράλογο. Θα μπορούσε, αν θέλαν να βάλουν κάτι, να έχουν βάλει κάτι πάρα πολύ μικρό, είχαν βάλει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα νομίζω ότι η τιμωρία είναι δίκαιη. Οι απαντήσεις που δίνουν οι τράπεζες είναι ότι κάναμε μερικές συζητήσεις μεταξύ μας. Αυτό ακριβώς είναι που απαγορεύεται από τον ανταγωνισμό. Ναι. Δεν μπορείς να συζητάς όταν έχεις ανταγωνισμό. Και να λες πάμε όλοι μαζί με την ίδια πρακτική, γιατί αυτό λέγεται εναρμονισμένη πρακτική, άλλος καρτέλ. Πάντως είναι εξαιρετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την έννοια ότι λειτουργεί όπως περιμένουμε να λειτουργήσει η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή. Και έπιασε τα πρακτικά και τα mail και ό,τι υπόθηκε σε συζητήσεις που έγιναν και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και παρακαλώ στην Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα. Όχι ότι η Τράπεζα της Ελλάδας είχε πάρει την πρωτοβουλία. Για να δούμε, να δούμε αν αυτή η κίνηση της Επιτροπής θα αλλάξει συνολικά τα ήθη στην τραπεζική αγορά.